Συνεχίζουμε, ο Διονύσης Μητρόπουλος και ο Ανδρέας είναι εδώ. Και ο Ανδρέας Κολαρίκος, καρκίνος προστάτη, ένα case study τώρα. Θα μας παρουσιάσουν με τον δικό τους πάντοτε επιτυχημένο τρόπο. Με τον παλιό κλασικό τρόπο ουσιαστικά και όχι με την χρήση της καινούργιας τεχνολογίας. Ναι. Κύριε Χατζηχρήστου, για την οποία έχω κάποιες επιφυλάξεις. Λοιπόν, εγώ θέλω την ζωντάνια. Θα κάνουμε ένα κομμάτι απόψε ό,τι προλάβουμε και το υπόλοιπο αύριο. Επομένως, εκείνο το οποίο λοιπόν μας ζητήθηκε από τον Ανδρέα και μένα είναι να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτήν την οντότητα που λέγεται μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, που αν τη δει κανείς είναι ένα απίστευτα μεγάλο πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην πελαγώσουμε τόσο πολύ, θα πελαγώσουμε, αλλά να πελαγώσουμε όσο δυνατό λιγότερο, φτιάξαμε δύο σενάρια, τα οποία θέλω να τα δούμε παρέα. Το πρώτο σενάριο, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 68 χρονών, έχει κάποια συμπτώματα από το κατώτερο ορροπητικό, είχε πρόσφατα κάποια επεισόδια αιματουρίας και ακράτειας, και επιπλέον των ουρολογικών συμπτωμάτων είχε και έναν ήπιο σταθερό πόνο στην οσφή και επίσης μια περιστασιακή δυσκυλιότητα. Τον βλέπουμε δακτυλικά, βλέπουμε ένα διωγγωμένο προστάτη, έχει πολλαπλά ψηλαφυτά σκληρά οζύδια, το PSA του είναι 95. Και έχουμε ένα δεδομένο ότι το είχε ξαναμετρήσει πριν από 6 χρόνια και ήταν 1,5. Όλα τα υπόλοιπα φυσιολογικά. Του κάνετε ένα διορθικό υπερηχογράφημα, πολλαπλές υποηχογενείς και υπερηχογενείς αιστείες. Εννοείται βέβαια βιοψία προστάτου που δείχνει ένα καρκίνο του προστάτη Gleason Score 4/4-8. Αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας χωρίς μεταστάσεις σε λεμφαδένες και σε συμπαγή όργανα. Ολόσωμος πυνθυρογράφημα οστών. Πολλαπλές αιστείες καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στη σπονδυλική στήνη. MRI σπονδυλική στήνη. Μεταστατική αιστεία στον θ10 με κατάληψη όλου του σπονδύλου χωρίς πίεση του μυελού. Άρα λοιπόν, η κλινική μας σταδιοποίηση σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, λέμε, είναι TAF3β, NI0, MI1β. Συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα όσον αφορά τη σταδιοποίηση, συμφωνούμε. Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Το δεύτερο περιστατικό είναι ένας άνδρας παρόμοιας ηλικίας, 66 χρονών πάλι, ασυμπτωματικός εντελώς. Δεν έχει ούτε ενοχλήματα από το κατώτερο ορροπητικό, ούτε ήπιος πόνος στην οσφή, ούτε τίποτα. Σε έλεγχο ρουτίνας PSA 22. Έχει το ιστορικό του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Έχει έναν διάχυτα υπόσκληρο ομαλό προστάτη. Βιοψία και αυτός Gleason 8. Αξονική θώρακος κοιλίας χωρίς μεταστάσεις σε λεμφαδένες και συμπαγή όργανα. Ολόσωμος πυνθυρογράφημα, δύο αιστείες καθήλωσης του διαφαρμάκου στις πλευρές και μία στο λαγόνιο. Κλινική σταδιοποίηση, TAF2β, NI0, MI1β. Ουσιαστικά, δηλαδή, η διαφοροποίηση αυτών των περιστατικών, των δύο, μπορούσαμε να πούμε σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο περιστατικά. Όσον... Καλό. Συγγνώμη. Καλό. Κανά εξάμεινο στην επιβίωση. Κανά εξάμεινο στην επιβίωση. Ίσως όχι. Είναι έτσι. Ίσως και όχι. Μάλλον όχι. Για να το δούμε λίγο πιο καλά. Δείτε το αυτό. Ξαναγυρνάω πίσω αυτό. Θα μου έλεγε κανείς ότι έχουν, όσον αφορά την τοπική επέκταση του όγκου, TAF3β ο ένας, TAF2β ο άλλος. Μάλιστα, είναι οι οστικές εντοπίσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχει στον θ10 ο ένας, στα λαγόνια και στις πλευρές ο άλλος. Άλλη μία σημαντική, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Έτσι, η παρουσία ή όχι των συμπτωμάτων. Επομένως, ουσιαστικά, δύο καταρχάς ταυτόσημα, παρόμοια περιστατικά, τα οποία όμως έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές, οι οποίες πιθανότατα, βάλτε ένα ερωτηματικό δίπλα, να έχουν σχέση με το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούμε αυτούς τους αρρώστους
διαφορετική πρόγνωση, εξέλιξη, πορεία, το πότε θα πεθάνουν. Ίσως λοιπόν να τον τρέξουμε αυτό το δρόμο. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, ας βάλουμε κάποια ερωτηματικά, αυτά τα 5 ερωτηματικά, δεν θα τα κάνουμε τώρα απόψε, θα συνεχίσουμε και αύριο το πρωί, δεν έχουμε χρόνο για απόψε. Το πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση των δύο αυτών ασθενών. Και νομίζω έχουμε, εδώ πέρα έχουμε τις... Α, πολύ ωραία. Επομένως, ξαναλέω, ΤΑΒ3Β, ΝΗ0, ΜΗ1Β ο ένας, ΤΑΒ2Β, ΝΗ0, ΜΗ1Β ο άλλος. Ασυμπτωματικός ο ένας, συμπτωματικός ο άλλος. Μετάσταση που είναι στην σπονδυλική στήλη ο ένας, με κατάληψη όλου του σπονδύλου, ο συμπτωματικός άρρωστος, χωρίς συμπτώματα, με μεταστάσεις στις πλευρές και στο λαγόνι ο άλλος. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση αυτών των δύο αρρώστων. Παρακαλώ. Στον πρώτο άρρωστο, η πρώτη επιλογή και μάλλον μονοδική είναι ο ορμονικός αποκλεισμός και αντιμετώπιση συμπτωμάτων από οστικές μεταστάσεις. Και στο δεύτερο άρρωστο, μάλλον η διαλείπουση, πάλι ανδρογονικός αποκλεισμός. Αλλά μπορεί και να παίξει και παρακολούθηση του ασθενή στην περίπτωση αν μπορεί να το καταλάβει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το δεδομένο, όντως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη το πρώτο πράγμα που μας έρχεται ανδρογονικός αποκλεισμός. Έτσι, στην κυριολεξία είναι ο ορμονικός αποκλεισμός. Δεν έχουμε να ξεκαθαρίσουμε, δεν νομίζω πως κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα θα σκεφτόταν ποτέ την ριζική προστατεκτομή. Δεν πιστεύω ότι κανένας από εσάς θα σκεφτόταν την ακτινοθεραπεία σαν τρόπο αντιμετώπισης αυτού του καρκίνου. Θα έβαζα απλά και μόνο, να το έχω απλά και μόνο στη γωνίσα του μυαλού μου, κάποια πράγματα που έχουν βγει τώρα τελευταία για την αξία της ακτινοθεραπείας, εάν πάει καλά, μα πάρα πολύ καλά, από τον ορμονικό αποκλεισμό αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ώστε να ελέγξει κανείς καλύτερα την τοπική νόσο. Τίποτα αποδεδειγμένο, απλά και μόνο σε μια γωνίσα του μυαλού μας, ότι κάποιοι άνθρωποι το ψάχνουν και αυτό το πράγμα. Μήπως έχει αξία. Μήπως έχει αξία. Διονύση, αν μου επιτρέπεις, γιατί θα το δείξουμε και μετά. Και τα guidelines, αν τα δείτε, έχουμε μια διαφάνεια. Πιθανόν, στον δεύτερο άρρωστο, αν είναι συμπτωματικός, γιατί έχει ένα μεγάλο αδένωμα, ή είναι συμπτωματικός από τον προστάτη του, πιθανό να έχει κάποια θέση, θα το δούμε στην η ακτινοβολία, αλλά στο πολύ πιθανό. Δεν το κάνουμε στην κλινική πράξη. Αλλά ξεκινάμε ότι ο ορμονικός αποκλεισμός έχει σημασία. Ναι. Αποκλείσαμε τελείως την παρακολούθηση στο δεύτερο περιστατικό. Όχι, δεν έχουμε καν τίποτα. Ήταν η πρώτη γνώμη που πήραμε για τους συναδέλφους όσον αφορά το τι θα γίνει με το χειρισμό το θεραπευτικό. Και απλά και μόνο ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι το μοναδικό όπλο το οποίο σκεφτόμαστε ότι έχουμε στα χέρια μας στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη είναι ο ορμονικός χειρισμός. Μάλιστα. Νομίζω πως αυτό το πράγμα υπάρχει ομοφωνία. Τώρα, έχουμε ενός είδους ορμονικό αποκλεισμό. Γιονύση, να πούμε, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό που ρώτησε ο Οδυσσέας νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει κανένας από τους υπόλοιπους μέσα στην αίθουσα που θα έλεγε ότι τον δεύτερο άρρωστο που έχει μεταστατική νόσο, μη συμπτωματική, δεν έχει στην σπονδυλική στήλη στον άξονα μεταστάσεις, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θα τον παρακολουθούσε απλά χωρίς να του δώσει ορμονικό χειρισμό? Υπάρχει κάποιος που μπορούσε να το έκανε αυτό? Κώστας. Εγώ μετά θα σηκώσω και το άλλο χέρι. Εγώ θα το σκεφτόμουν. Θα το σκεφτόμουν, ναι, βέβαια. Λίμωνα, αυτό λέμε. Αλλά εκείνο το οποίο είναι, γεννιέται το ερωτηματικό το μεγάλο. Κινδυνεύει ο ένας άρρωστος και δεν κινδυνεύει ο άλλος άρρωστος από κάτι? Έτσι, σας θυμίζω, συμπτώματα από τη σπονδυλική στήλη. Έχει πόνο στην οσφή ο ένας, εκείνος που έχει τη μετάσταση στο θ12. Ασυμπτωματικός ο άλλος, εκείνος που έχει τις μεταστάσεις στα πλευρά και στο λαγόνιο. Έχουμε κάποιο κίνδυνο? Ναι. Spinal cord compression και επίσχεση.
Γιατί κάτι έλεγε για αιματουρία, νομίζω. Και... Ναι, είχε και έντονα δυσουρικά ενοχλήματα. Το πρώτο ουσιαστικά μας ενδιαφέρει. Αλλά εκείνο που μας νοιάζει, το οποίο μπορεί να γίνει και απειλητικό και για τη ζωή ακόμα του αρρώστου του, όχι μόνο για την ποιότητα της ζωής του, είναι η ιστορία ότι μπορεί να κάνει ανα πάσα στιγμή νευρολογικά σημεία από συμπίεση του νοτιού μυαλού. Κύριε Κυριακίδη, κάτι θέλατε να πείτε? Ναι. Λοιπόν, άρα το έχουμε την ιστορία του παθολογικού κατάγματος σε αυτό το σπόνδυλο που είναι πλήρως κατηλημένος, το να κάνει καθίζει σε αυτό το σπόνδυλο, είναι κάτι το οποίο παίζει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αντρέα. Να δείξουμε τις διαφάνειες που νομίζω τα παιδιά τις έχουν απαντήσει. Ναι. Στην ουσία αυτό που λέει η διαφάνεια, γιατί είναι παραμένες από τα guidelines, είναι στον μεταστατικό, λες και είμαστε συντονισμένοι με τον κύριο Μητρόπουλο, στάνταρ θεραπεία είναι η ορμονική θεραπεία και χρειάζεται οπωσδήποτε στους αρρώστους που είναι συμπτωματικοί. Και δεν είναι μόνο το να μην κάνουν spinal cord compression, εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα τον Ιωαννίδη, είναι και για τα συμπτώματα από το κατώτερο, τα οποία πιθανόν να μην είναι μόνο από την μάζα, να είναι και νευρολογικά σωρισμένους αρρώστους από αυτούς. Αυτό που λέει η διαφάνεια από τα guidelines είναι ότι το είπαμε για το μη ένα συμπτωματικό, γιατί πρέπει να το κάνουμε και δεν υπάρχει και control randomized trial, αλλά αυτό θα πρέπει να θεωρείται level 1 evidence, χωρίς να υπάρχει. Για τον ασυμπτωματικό, κοιτάξτε την επιλογή, αυτό που είπε ο Οδυσσέας, που πρότεινε μάλλον, ότι εάν πραγματικά εξηγήσουμε στον άρρωστο ότι, Χριστιανέ μου, είτε το πάρεις, είτε δεν το πάρεις, δεν θα αλλάξει η ολική σου επιβίωση, και ότι αν δεν το πάρεις, όπως μπορεί να δείξουμε πιο κάτω, πιθανόν να έχεις λίγο παραπάνω επιπλοκές, λίγο παραπάνω παρενέργειες αν δεν το πάρεις, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να έχεις ορισμένες επιπλοκές, και το κατανοήσει, αυτό λέει η διαφάνεια, να το έχει κατανοήσει και να είναι πληροφορημένος και να το έχει υπογράψει, πιθανόν σε αυτούς τους αρρώστους να έχει κάποιο νόημα να τους παρακολουθήσουμε. Εκείνο όμως το οποίο εγώ βάζω σε ένα ερωτηματικό τώρα, ξαναγυρνάω στο ερωτηματικό, ο ανδρογονικός αποκλεισμός τελικά είναι ίδιος, είναι ενιαίος, είναι όλα τα φάρμακα είναι ίδια, όλα τα σχήματα είναι ίδια? Δεν ξέρω. Οδυσσέα. Θέλετε να... μήπως... Συγγνώμη την ευρωπή, μήπως παίζει και η ορχικτομή, αυτό θέλετε να... Μάλιστα. Τώρα, το ερωτηματικό είναι, στο 2012 γενικότερα στον κόσμο νομίζω πως η ορχικτομή δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Στην πτωχευμένη Ελλάδα της 7ης Μαΐου, ίσως να αρχίσει να σκέφτεται κανείς να παίζει ρόλο. Αλλά άρα, μιλάμε για να μην παίζουμε με αυτό το πονεμένο ζήτημα, νομίζω πως να έχουμε απαντήσει ότι η ορχιεκτομή, η χειρουργική, αυτή τη στιγμή δεν παίζει στην καθημερινότητά μας. Άρα χρειαζόμαστε όμως αυτή την ορχιεκτομή, τουλάχιστον στη γενιά τη δικιά μου, τη σκεφτόμασταν να την έχουμε σε αυτούς τους συμπτωματικούς με κίνδυνο να κάνουν κάτι από τη σπονδυλική του στήλη άμεσα. Για ένα λόγο. Που απόψε, αύριο το πρωί, μπορεί να βρεθούν να είναι παράλληλα από μέσα και κάτω. Άρα χρειαζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουμε ορχιεκτομή με την πραγματική έννοια του όρου. Και γι' αυτό θέλω να συνδέσω την ιστορία. Έχουμε διαφορετικά φάρμακα για αυτή την... να πετύχουμε αυτό το φαινόμενο. Ξεκίνημα με τα στηροειδές για 15 μέρες για την πτώση του PSA. Θα είχε, αυτό που ρωτάει ο κ. Μητρόπουλος είναι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και πολυσκελής ερώτηση, αλλά σε αυτή τη φάση σκεφτείτε τους δύο αρρώστους, έχουν ένα άρρωστο που θα ξεκινήσω στον έναν και στον άλλον, γιατί έτσι συμφωνήσαμε, ορμονικό χειρισμό. Είναι ο ίδιος ο ορμονικός χειρισμός που μπορώ να ξεκινήσω και γιατί? Αυτό ρωτάμε δηλαδή, και φαίνεται και στη διαφάνεια που διαβάστε καλά. Το LHRH θα δώσει το flare-up, το φαινόμενο αυτό, και μπορεί να επιδεινώσει. Έχουμε, άρα λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε κάτι που να μην... πούμε, να το βάλω να κυλήσει λίγο διαφορετικά σε αυτή την ιστορία. Ο δεύτερος άρρωστος έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το παίρνουμε και αυτό στα υπόψη. Και για να το παίξω λιγάκι, για να μην σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό, να έχουμε υπόψη μας, θα το δούμε πιθανότατα και μετά, ότι ο ορμονικός αποκλεισμός δεν είναι εκείνη η αθώα περιστερά από την οποία πιστεύαμε παλιότερα, ότι είναι απειλαγμένη των οποιονδήποτε παρενεργειών και το μοναδικό το οποίο έχει είναι τις εξάψεις, την γυναικομαστία,
την απώλεια της λίμπιντο και την απώλεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά είναι και κάτι άλλο πράγμα που ειδικά στον πληθυσμό, για παράδειγμα τον καρδιολογικό, αυξάνει τον κίνδυνο του καρδιαγγειακού συμβάματος. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε έναν άνθρωπο με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Ασυμπτωματικό εκείνο. Αλλά εγώ ξεκίνησα από το περιστατικό το άλλο, το μεταστατικό μεν, αλλά με την μετάσταση στον θ10, που είπαμε, συμφωνήσαμε όλοι πιστεύω, ότι κινδυνεύει απόψε το βράδυ να κάνει το νευρολογικό επεισόδιο. Άρα λοιπόν, για να σκεφτούμε μηχανισμός δράσης του ορμονικού αποκλεισμού. Με ποιο τρόπο το κάνουμε. Είπαμε με τον Οδυσσέα προηγουμένως, αποκλείουμε 2012 την ιστορία του χειρουργικού ευνοχισμού. Γιατί θέλουμε να έχουμε να παίξουμε ίσως με την ιστορία του διακοπτόμενου. Αυτή είναι η μοναδική ιστορία που πιστεύουμε. Ιστρογόνα. 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 Πολύ τοξικά. Δεν είσαστε τόσο παλιός, κύριε Χατζηχρήστου. Έτσι... Συγγνώμη, αλλά σας πληροφορώ ότι είμαι πάρα πολύ παλιός. Και ερχόντουσαν λοιπόν, με το φορείο και έφευγαν περπατώντας. Με καμία αντίρρηση, θυμάστε το μακαρί τον πατέρα σας με το τι έκανε με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεχάσω την ιστορία των ανθρώπων που κάνανε πνευμονικές εμβολές και φεύγανε και τους κουβαλάγανε 4. Έτσι, ήταν η αντίθεση από εκείνους που φεύγανε περπατώντας. Καμία αντίρρηση λοιπόν ότι εκείνη η ιστορία των ιστρογόνων, ένας παλιός ορμονικός χειρισμός, τον οποίο όμως σήμερα δεν τον χρησιμοποιούμε. Το πόσο πολύτιμος είναι, παρένθεση αυτό το πράγμα για να το κλείσουμε όμως, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί πιστεύω ότι ο καρκίνος γενικότερα είναι στρωματική νόσος, άρα τα ιστρογόνα είναι εκείνα τα οποία θα δράσουν στο στρώμα και θα αποστερήσουν από τον καρκίνο, το άδενο καρκίνωμα, τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Κλείνει παρένθεση όμως, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με πολύ πολύ ερευνητικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε ακριβώς τώρα. Θα ξαναεπανέλθω. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, τι είδους ορμονικούς χειρισμούς έχουμε. Να επιλέξουμε μεταξύ των αγωνιστών και ανταγωνιστών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας αγωνιστές LHRH και έχουμε ανταγωνιστές LHRH. Και έχουμε επίσης και τα αντιανδρογόνα. Εκ των αντιανδρογόνων, αυτή τη στιγμή, το εξής ένα. Μπικαλωτομίδη. Για να μην μπλέκουμε με τα πολλά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή. Και η νοοτροπία μας στη χρήση του ορμονικού χειρισμού ποια είναι. Ότι για να μην έχουμε το flare-up φαινόμενο... 15 μέρες. Ξεκινάμε 15 μέρες το αντιανδρογόνο, 50 μιλιγκράμμ δηλαδή μπικαλωτομίδη την ημέρα, στο 15ήμερο επάνω κάνουμε την ένεση LHRH, το ανάλογο LHRH. Εντάξει, αυτό είναι το ένα σχήμα. Το άλλο σχήμα ποιο είναι? Οι ανταγωνιστές LHRH. Έχουμε κάποια διαφοροποίηση της δράσης του ενός σχήματος με το άλλο σχήμα? Έτσι ώστε να δούμε στην πράξη, σε διαφορετικούς αρρώστους, έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε το ένα ή το άλλο. Η πτώση της τιμής του PSA. Παίζει ρόλο αυτό? Μπορεί να εκτιμηθεί ως... Προκαλείτε, κύριε Σοπηλίδη, διότι αύριο θα είμαι ο φανατικός εχθρός της ιστορίας του PSA. Και θα λέω πάντοτε εκείνο το οποίο λέω στους αρρώστους μου, ότι το PSA δεν είναι αρρώστια για να το πολεμάμε. Το PSA είναι ένας δείκτης. Έχουμε την αρρώστια όμως αυτή τη στιγμή. Η πτώση της τεστοστερόνης. Παρακαλώ. Λάθος έκθεση. Η ιστορία μας λοιπόν έχει να κάνει με την πτώση της τεστοστερόνης. Ναι. Η τεστοστερόνη είναι το σημαντικό. Το PSA, να θυμόμαστε το πώς παράγεται το PSA. Για να παραχθεί PSA θα πρέπει να μπει η τεστοστερόνη μέσα στο προστατικό κύτταρο, είτε φυσιολογικό, είτε καρκινικό, είτε υπερπλαστικό, να μετατραπεί σε διήθρο τεστοστερόνη, να ενωθεί με τον ανδρογονικό υποδοχέα, να πάει να κολλήσει πάνω στο DNA, να αρχίσει όλη η ιστορία της μεταγραφικής διαδικασίας. Και μέσα στα υπόλοιπα τα οποία γίνονται από αυτή τη διαδικασία είναι να δοθεί η εντολή παραγωγής PSA. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα λοιπόν έτσι είναι το PSA, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μας νοιάζει είναι το μονοπάτι της τεστοστερόνης. Πώς θα μπει η τεστοστερόνη μέσα, πώς θα ενωθεί είτε η ίδια είτε ο μεταβολίτης της με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Λέμε ότι στο υπερπλαστικό και στο φυσιολογικό προστατικό κύτταρο
Έχει μεγαλύτερη συνάφεια η διήδρωτη τεστοστερόνη με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Τι γίνεται με τον ανδρογονικό υποδοχέα του καρκινικού κυτάρου? Βάλτε ένα ερωτηματικό όσον αφορά τις χημικές συνάφειες τεστοστερόνης και διήδρωτη τεστοστερόνης. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εμείς μας ενδιαφέρει να παρεύουμε σε αυτόν τον άξονα και να τον πάμε από την αρχή τον άξονα τεστοστερόνη. Άρα λοιπόν πρέπει να μπλοκάρουμε την παραγωγή τεστοστερόνης. Έχει σημασία στους δύο αυτούς αρρώστους το διαφορετικό μπλοκάρισμα? Δηλαδή τα ανάλογα LHRH πότε φέρνουν την τεστοστερόνη σε επίπεδα χειρουργικού ευνουχισμού? Γιατί αυτό είναι το συγκριτικό μας στοιχείο. Το είπε ο κ. Σάφης. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω εγώ, σε 4 εβδομάδες, αυτό είναι το συνηθισμένος μέσος όρος από τα ανάλογα, σε 2 εβδομάδες οι ανταγωνιστές. Και ίσως και λιγότερο. Παρακαλώ. Λιγότερο. Δεν ακούμε λίγο, περιμένετε το μικρόφωνο. Από τη στιγμή όμως και που όταν χρησιμοποιούμε ανταγωνιστές έχουμε ήδη δώσει μπλοκ υποδοχέων. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λέω ότι από τη στιγμή που ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε... Από τη στιγμή... Να μιλήσω έτσι. Όχι, γιατί δεν ακούω ούτε εγώ. Εντάξει. Από τη στιγμή που ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε αγωνιστές LHRH έχει προηγηθεί η χρήση αντιανδρογόνων, το μπλοκάρισμα των υποδοχέων εν πωλής έχει επιτευχθεί. Έχει. Εν πωλής, λέω. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να αγωνιούμε τόσο με το πότε η τεστοστερόνη αυτή καθεαυτή θα φτάσει στα επίπεδα ευνοχισμού? Η κλασική οδηγία την οποία έχουμε πάντοτε, ότι όταν έχουμε επαπειλούμενα νευρολογικά συμβάματα από μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, είναι αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να μηδενίσουμε την τεστοστερόνη τώρα. Και γι' αυτό το λόγο η παλιότερη οδηγία ήταν κάντε χειρουργικό ευνοχισμό τώρα ή δώστε υψηλότερες δόσεις και το κοναζόλης παλιότερα, ένα υπερβολικά τοξικό φάρμακο, άμεσα. Γιατί είναι πραγματικά τόσο τεστοστεροεξαρτώμενη η πιθανότητα του συμβάματος, όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Σε αυτή τη λογική λοιπόν μέσα μπορεί να βάλει κανείς τον προβληματισμό εάν θα επιλέξει το ένα ή το άλλο σκεύασμα για να κάνει τον ορμονικό του χειρισμό, τουλάχιστον τον αρχικό. Νομίζω πως είναι αρκετά σημαντικό σαν κόνσεπτ μέσα στο μυαλό μας για να το έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντοτε στην εποχή που δεν κάνουμε χειρουργικό ευνοχισμό. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα δύο περιστατικά, αν είναι να δούμε ότι υπάρχει διαφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, η μόνη διαφορά, εάν και στο δεύτερο, στον ασυμπτωματικό εννοώ, σκεφτούμε να του αρχίσουμε άμεσα τη θεραπεία, θα είναι αν θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη θεραπεία με βάση το σκεπτικό της πιο γρήγορης πτώσης της τεστοστερόνης. Να ρωτήσω... Σκολαρίκο, κάποιο... Όχι, εγώ απλώς... Όχι, καμία αντίρρηση, απολύτως. Εγώ, από την Αγγλία, στην Ελλάδα δεν έχω δει τόσα πολλά επαπειλούμενα spinal cord compressions, αλλά στην Αγγλία είδα αρκετά. Και είδα αρκετά γιατί δεν κάνουν PSA screening ευρέως οι Άγγλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε πυκνά συχνά προβλήματα με νευρολογικά συμπτώματα και επαπειλούμενα. Και αυτό που κάναμε είναι, δεν υπήρχαν οι ανταγωνιστές, είχαμε το κλασικό σχήμα των αγωνιστών, το οποίο το ξεκινάγαμε αμέσως, και το κοναζόλι δεν κάναμε ποτέ, κάναμε υψηλές δόσεις υδροκορτιζόνης. Και ζητάγαμε consultation από τους νευρολόγους. Αυτό ήταν ένα σχήμα που το κάναμε πολύ συχνά, το βλέπαμε πολύ συχνά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, και δεν είχαμε πολλά μόνιμα νευρολογικά συμπτώματα. Κώστα, πες, για να πω εγώ την επόμενη ερώτηση που θέλω. Ερώτηση, να ρωτήσω εσάς θέλω κάτι. Θα επιμείνω λίγο, γιατί και για μένα αυτό το θέμα είναι άλυτο. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο 66 χρόνων, η τεστοστερόνη δεν παράγεται μόνο από τον όρχη. Και σε έναν μεταστατικό καρκίνο, η πιθανότητα το νεόπλασμα να δέχεται 500 άλλα ορμονικά μηνύματα ή από άλλες πρόδρομες ορμόνες και όχι καθαρά τεστοστερόνη είναι πάρα πολύ πιθανό. Η λογική μου εμένα θα ήταν λοιπόν
Το οποίο, το ερώτημα παραμένει τελικά πότε έχω μπλοκάρει τον υποδοχέα. Θα ήταν να μπλοκάρω τον υποδοχέα. Και το τι θα κάνει μετά η τεστοστερόνη ή οτιδήποτε δράση πάνω στον υποδοχέα, μην είναι καθεαυτό τέστο ή διήδρο τέστο, θα το έφερνα δεύτερο. Αν ήξερα την ερώτησή σας και τον προβληματισμό σας, θα είχα βάλει μια διαφάνεια, θα είχα φέρει μια διαφάνεια που έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική συνάφεια της μπικαλουταμίδης, που είναι το πιο καλό από τα κυκλοφορούντα μέχρι τώρα αντιανδρογόνα, με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Είναι τραγική. Τραγικά χαμηλή. Επομένως, η ιστορία του να μπλοκάρει κανείς τους ανδρογονικούς υποδοχείς, ειδικά στο καρκινικό προστατικό κύτταρο, που συμφωνώ μαζί σας με τον προβληματισμό ότι ο ανδρογονικός υποδοχέας του καρκινικού προστατικού κυττάρου έχει ιδιαιτερότητες τέτοιες που μπορεί να δέχεται και μάλιστα να, με ισχυρότερο τρόπο τις ανδρογονικές επιδράσεις ανδρογόνων άλλων πηγών και άλλων μορφών, θα συμφωνήσω μαζί σας. Η κλασική γνώση όμως την οποία αυτή τη στιγμή βασίζουμε τη θεραπευτική αντιμετώπιση έχει να κάνει με το βασικό ανδρογόνο, την τεστοστερόνη. Διότι όλες οι υπόλοιπες ιστορίες με τις μεταλλάξεις του ανδρογονικού υποδοχέα, με τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμπεριφερθεί, φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με εκείνο το κομματάκι της νόσου που ξεφεύγει από την κλασική ορμονοευαισθησία. Η κλασική ορμονοευαισθησία αφορά στο κλασικό ανδρογόνο, την τεστοστερόνη. Έτσι. Τον κρατάω τον προβληματισμό σας, αλλά να θυμόμαστε ότι τα αντιανδρογόνα σαν αντιανδρογόνα δεν έχουν και τόσο μεγάλη συνάφεια με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Δυστυχώς. Αν μου επιτρέπετε να τσιγκλίσω όμως λίγο. Να τσιγκλίσετε όσο θέλετε. Ότι ακόμα και σε μόνο θεραπεία με αντιανδρογόνα, η κλινική ανταπόκριση, η πτώση του PSA, σε πολλές περιπτώσεις πετυγχάνεται. Μπορεί να μην μετράμε τεστοστερόνη γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε έναν δείκτη, κακό δείκτη ίσως το PSA για εσάς, αλλά αυτό είναι ο μόνος βιοχημικός. Και θα σας ξαναπαντήσω ότι το PSA δεν είναι αρρώστια για να το πολεμάω. Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Είναι, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι η ιστορία της μονοθεραπείας με μπικαλουταμίδη, που πάμε στα 150 μιλιγράμμ πλέον, έτσι, όχι στα 50 μιλιγράμμ, στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, και ακόμη πιο πολύ στον μεταστατικό συμπτωματικό καρκίνο του προστάτη, δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο δόκιμη κλινική πρακτική αυτή τη δεδομένη στιγμή. Κώστα, απλώς εγώ να πω, γιατί το ερώτημα που θέτεις είναι καλό, απλώς να ξεχωρίσουμε λίγο για όλους μας το μυαλό μας, ότι ιδιαίτερα στον πρώτο άρρωστο, με τα συμπτώματα και τα επαπειλούμενα κακά πράγματα της σπονδυλική του στήλη, δεν πιστεύω ότι ο ορμονικός χειρισμός είναι αυτός που μέσα σε επόμενες 2-3 μέρες, το συζητάγαμε με αρκετά καλούς ανθρώπους που ασχολούνταν στην Αγγλία με τον καρκίνο του προστάτη, δεν νομίζω ότι αυτό είναι που θα τον σώσει από την νευρολογική του συνδρομή. Και αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω για να είμαι ειλικρινής. Όλα τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό το λόγο ένα τηλεφωνάκι που θα σηκώσετε εκείνη τη στιγμή που θα έχετε αυτό το σενάριο στα χέρια, πέρα από τη συνταγή που θα γράψει κανείς για αυτή και με το σκεπτικό που αναπτύξαμε, θα σκεφτόσασταν την επίγουσα ακτινοθεραπεία αυτής της μονήρους βλάβης στον θ10 άμεσα, αύριο το πρωί, μεθαύριο το πρωί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Θέλω να πω ότι, κύριε Διονύση, θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο λόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο που τσακωνόμασταν όπως τσακωνόμαστε στην Ελλάδα, ποιος θα πάρει τον άρρωστο, και όχι μόνο εμείς που ήμασταν σε χαμηλότερο επίπεδο, αλλά και με τα consultation. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό την ερώτηση που έκανε ο Κώστας, γιατί είναι σημαντικό. Πόσοι από εσάς θα χρησιμοποιούσατε ανταγωνιστή σε αυτόν τον άρρωστο, μάλλον όλοι θα χρησιμοποιούσατε ανταγωνιστή. Απάντησες πολύ σωστά στην ερώτηση. Ο ανταγωνιστός κάνει πολύ γρήγορα μέσα σε μερικές μέρες επίπεδα ευνουχισμού. Θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, υπάρχει βιβλιογραφία. Τι λέει, ο Μανώλης είναι πολύ διαβασμένος, έχει περάσει την ειδικότητα πριν από μια μέρα και τα ξέρει καλύτερα από μένα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Πάρε το μικρόφωνο, θα σε χρησιμοποιήσω, να ξέρεις. Βλέπει. Τουλάχιστον τα guidelines λένε ότι σε επαπειλούμενο κάταγμα ή θα δώσουμε υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και θα πάμε για
ακτινοβολία ή θα πάμε για νευροχειρουργική επέμβαση. Ωραία. Επομένως, αυτό εκεί ήθελα να μείνω, για να είμαστε ειλικρινείς, και η νευροχειρουργική επέμβαση από την πρακτική μου, και έχω δει πολλά περιστατικά, το επαναλαμβάνω, είναι μη κουραστικός. Είναι τόσο δύσκολο να πει στους νευροχειρουργούς, δηλαδή να κάνουν πεταλεκτομή και αποσυμπίεση. Ευαισθητοποιούνται, γιατί συνήθως είναι αρκετά ηλικιωμένα άτομα, και ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό δυστυχώς το παίρνουν υπόψη τους. Ευαισθητοποιούνται όταν έχουν μικρότερο άρρωστο, μικρότερη ηλικία άρρωστο. Άρα θέλω να καθίσω αυτό που είπε ο Μανώλης, ότι τελικά δεν είναι ο ορμονικός χειρισμός στον πρώτο άρρωστο που θα σου κάνει το πολύ επίγον. Και εγώ νομίζω ότι είτε του δώσει ανταγωνιστή, δεν ξέρω μελέτες, για να είμαι ειλικρινής, είτε του δώσει ανταγωνιστή, είτε του δώσει πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό, νομίζω ότι δεν παίζει τόσο μεγάλη διαφορά, κατά την προσωπική μου γνώμη. Αλλά δεν έχω παρακολουθήσει και όλες τις μελέτες. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιες μελέτες. Είναι και πολύ μην ξεχνάμε νωρίς. Ότι τα πρωτογενή, οι πρωτογενείς περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου του προστάτη, αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί από την επικράτεια, έτσι, δεν τα βλέπουμε. Είναι πολύ σπάνια αυτά τα περιστατικά. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε το μήνυμα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των δύο αρρώστων, κυρίαρχα όσον αφορά το χρόνο έναρξης της ορμονικής θεραπείας, και ότι στον άρρωστο με τον συμπτωματικό μεταστατικό θα σκεφτούμε κατευθείαν και την πιθανότητα να χρειαστεί επίγουσα ακτινοθεραπεία παράλληλα με τα μέτρα πρόληψης του συμβάματος του νευρολογικού. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι? Όχι, δεν έχω. Στην ουσία αυτή η διαφάνεια την απαντήσαμε, και η επόμενη είναι απλώς να θυμόμαστε ότι έχουν παρενέργειες και αυτά τα φάρμακα. Τίποτα άλλο. Και είναι η δεύτερη ερώτηση. Πολύ ωραία. Η δεύτερη ερώτηση. Να σχολιάσουμε λίγο τις παρενέργειες. Α. Τις παρενέργειες σε ποιο επίπεδο? Πάντοτε η παρενέργεια είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Τι ενημέρωση πρέπει να κάνουμε στον ασθενή σε σχέση με τις παρενέργειες θεραπείες που θα δώσουμε σε αυτό το σενάριο? Τι ηλικία έχει ο ασθενής μας? Συγγνώμη. Τι ηλικία έχει ο ασθενής μας? Αυτός, ο 66χρονος. Α, 66χρονος. Αυτός, σωστά. Γιατί δεν είναι αυτό. Δεν θυμάμαι, είναι sexually active ο άρρωστος μας, κύριε Μητρόπουλε. Δεν νομίζω ότι ήταν. Ως γνωστόν, εγώ στο ιστορικό των αρρώστων που έχω δεν τους παίρνω ιστορικό σεξουαλικό. Οπότε δεν με έχει πείσει ο κύριος Χατζηχρήστου ακόμα για αυτό το πράγμα. Δεν ακολουθώ τα guidelines. Από καιρό αναχωρητή σε αυτό το επίπεδο, κύριε Μητρόπουλο, έχετε δηλώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, sexually active, ναι. Δεν έχει έννοιες αυτός 66χρονος, έχει προλάβει, έχει πάρει τη σύνταξή του. Οπότε τώρα δεν τον νοιάζει απολύτως τίποτα. Ξαναθυμίστηκε. Λοιπόν, για να το κάνω, να το εστιάσω, ότι δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ πολύ συχνά, σε τέτοια περιστατικά, υπάρχουν τα δαιμονισμένα παιδιά που μέσα, αν δεν είναι το ίδιο απόγευμα, την άλλη μέρα έχουν ξεσκονίσει το ίντερνετ και λένε τι είναι αυτή η θεραπεία που θα κάνεις, μη μας το σκοτώσεις τον μπαμπά. Και πες μας ακριβώς τι γίνεται, και αρχίζουν να σου κατεβάζουν διάφορες, ένα παζλ από σελίδες που έχουν ξενυχτήσει και έρχονται με γουρλωμένα μάτια, γιατί και αυτό εννοώ. Εντάξει, κοιτάξτε, μόνο από τον τρόπο που ενημερώνουμε τους αρρώστους μας, γιατί το sexual active το είπα για τον δεύτερο άρρωστο που μπορεί να του δώσουμε μονοθεραπεία, δηλαδή να μπει σε μπικαλουταμίδη, αν και όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, που εκεί υπάρχει περίπτωση να μην του επηρεάσει πολύ την σεξουαλική του δραστηριότητα, αλλά δεν είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο στο μεταστατικό καρκίνο. Είναι στο locally advanced. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι συμπτώματα τα οποία έχει ο άρρωστος μας τα πρώιμα. Δηλαδή, θα πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει, υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει hot flashes, και το πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να είναι ενήμερος ο άρρωστος. Για πολλά περισσότερα πράγματα δεν χρειάζεται να τον ενημερώσετε πλην ενός, κατά την προσωπική μου γνώμη, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει αρκετό καιρό. Δεν θα ζήσει λίγο. Ιδιαίτερα ο δεύτερος άρρωστος θα ζήσει λίγο περισσότερο. Όσο περισσότερο μπει στον ανδρογονικό αποκλεισμό, να σκέφτεστε την οστεοπαινία και την οστεοπόρωση. Και στον άρρωστο θα πρέπει να του λέτε όχι μόνο να περπατάει, θα πρέπει να περπατάει, αλλά θα πρέπει να κάνει και ισότονες ασκήσεις. Ισότονες, δεν λέμε όταν παίρνεις την πετσέτα και ισομετρικές. Ισομετρικές είναι. Με σταθερή. Τέλος πάντων, βαράκια. Βαράκια. Ναι, ισότονες, όχι ισομετρική, ισότονες.
ισότονες. Ναι, ισομετρική, ναι. Όχι ισομετρική, ισότονη θέλουν. Θα πρέπει να πάρει και ασβέστιο αυτός ο άνθρωπος. Ναι, θεωρητικά πρέπει να πάρει και ασβέστιο. Αν με ρωτάτε σε πόσους από αυτούς τους αρρώστους εγώ δίνω προσωπικά ασβέστιο, η απάντηση είναι μάλλον σε κανένα. Θα πρέπει να του συστήσουμε να περπατάει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό είπαμε. Αλλάξει η φυσική άσκηση. Μάλιστα. Θα πρέπει να του μετρήσουμε οστική πυκνότητα πριν του αρχίσουμε ορμονό. Τα έχουμε στη. Λοιπόν, ναι. Τα έχω στην τελευταία διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως. Δηλαδή, διαφοροποιούμαστε από την ιστορία των γυναικών ότι πρέπει να μετρήσουμε μια οστική πυκνότητα για να την έχουμε σαν σημείο αναφοράς για να δούμε το πώς θα όχι. General Virology 2000... Εγώ ξεκινήσω γιατί κάνω την άλλη εβδομάδα. Δεν έγινε τίποτα. Το πριν εννοώ. Εδώ επίγομαι. Εννοείται ότι μια αλλαγή στην οποιαδήποτε ιστορία της οστικής πυκνότητας, για να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό το πράγμα, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Και από την άλλη μεριά, αν έχουμε στο μυαλό μας τον διακοπτόμενο, μην τρελαθούμε ότι η απώλεια της οστικής μάζας μέσα σε ένα χρόνο θα είναι τέτοια που να οδηγήσει τον άλλον σε οστεοπορωτικά κατάγματα. Αν όμως έχει τέτοιου είδους ιστορικό προηγουμένως, με τον ΑΒ τρόπο, να έχει ιστορικό οστεοπόρωσης τεκμηριωμένης οστεοπορωτικών καταγμάτων, εκεί διαφοροποιούνται τα πράγματα. Έχουμε αξιόπιστο τρόπο μέτρησης οστικής πυκνότητας στον άνδρα. Γιατί να μην έχουμε, δηλαδή. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ αξιόπιστη. Δηλαδή, αν πάμε να μετρήσουμε είτε με τους υπερήχους ή με θα μετρήσουμε με τα πρωτόκολλα που μετράμε στις κυρίες, αλλά ειλικρινά δεν είναι πολύ αξιόπιστο, νομίζω. Μάλιστα. Πρώτο. Από το ακροατήριο έχετε μετρήσει ποτέ σε άρρωστό σας οστική πυκνότητα? Μισό λεπτό, δεσέ. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Και θα σας πω γιατί, να σας πω εγώ γιατί έχω μετρήσει. Διαβάζοντας ή το 2008 ή το 2009 κλινικές οδηγίες από την AUA στο General Virology, άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω τι γίνεται με το θέμα αυτό, γιατί μέχρι τότε δεν με είχε πολύ απασχολήσει με όλα τα χειρουργικά. Αυτό δεν με είχε απασχολήσει πολύ. Είπανε με τα μέχρι τότε κλινικά δεδομένα ότι τον άρρωστο καλό είναι να του κάνεις πριν ξεκινήσει τη θεραπεία μέτρηση οστικής πυκνότητας. Σε ένα χρόνο από τη θεραπεία και θα εξαρτηθεί αν έχει καλή οστική πυκνότητα, το τι θα του κάνεις, εάν έχει οστεοπενία ή αν έχει οστεοπόρωση με το που θα ξεκινήσει ο άρρωστος. Σε ένα χρόνο από τη θεραπεία θα του ξανακάνεις για να δούμε αν θα τον βάλουμε σε από του στόματος, ενδοφλέβιο, αν πρέπει ή δεν πρέπει ο άρρωστος αυτός. Δεν ξέρω πόσο στην πράξη αυτό γίνεται και παγκοσμίως δεν ξέρω πόσο στην πράξη αυτό γίνεται. Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει, μας λείπουν οι μελέτες ουσιαστικά ανάλυσης κόστους αποτελέσματος που να υπολογίσουν ακριβώς με βάση τη συχνότητα των οστικών συμβαμάτων λόγω της δημιουργίας οστεοπόρωσης από τον ανδρογονικό αποκλεισμό και το κόστος της αντιμετώπισής τους για να αποφασίσουμε για όλη αυτή την ιστορία η οποία έχει αρκετό κόστος. Βέβαια, υπόψη ότι υπάρχει και ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο υπάρχει και online, στο οποίο δεν χρειάζεται καν να κάνεις μέτρηση οστικής πυκνότητας και το οποίο μπορεί να σου υπολογίσει τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος όταν κάνεις ανδρογονικό αποκλεισμό με βάση διάφορες παραμέτρους που θα βάλεις μέσα σε αυτό το πράγμα. Είχε αναπτυχθεί κυρίως για τις γυναίκες, αλλά έχει πλήρως εφαρμογή και έχει αξιολογηθεί και για τους άνδρες αυτό το πράγμα. Άρα ας το κρατήσουμε σαν προβληματισμό αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και η τελευταία ερώτηση που θα τη συνεχίσουμε την τελευταία σίγουρα αύριο το πρωί, που είναι πολύ δύσκολο να την απαντήσουμε, παιδιά, από τη βιβλιογραφία. Έχουμε τα guidelines, έχουμε δει τη βιβλιογραφία, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε την πρώτη ερώτηση απόψε και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε αυτή την πρώτη περιήγηση σε αυτά τα περιστατικά, με την ιστορία καρδιαγγειακή νόσος και ορμονικός αποκλεισμός. Είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη μας ή το αγνοούμε εντελώς? Γιατί μας είπε προηγουμένως ο κύριος Χατζηχρήστου για τα ιστρογόνα και όντως είναι η παλιά εμπειρία ότι η χορήγηση ιστρογόνων αύξανε δραματικά τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου και γι' αυτό το λόγο εγκαταληφθήκανε κιόλας. Τι γίνεται τώρα με τον ορμονικό χειρισμό χρησιμοποιώντας ανάλογα LHRH, συν αντιανδρογόνο ή αντι-LHRH.
Διονύση, πριν ρωτήσουμε αυτό, να κάνω μια γρήγορη ερώτηση που πάντα με απασχολούσε. Ποιος από την αίθουσα εδώ δεν χρησιμοποιεί ορμονική θεραπεία δεύτερης γραμμής στον άρρωστόν του, κόντρα στα guidelines? Μόνο εγώ, ωραία πάνα. Ξεκαθαρίστε το λιγάκι, γιατί ούτε εγώ σας κατάλαβα, μην μπερδέψατε. Τώρα έχουμε δύο περιστατικά που είναι πρωτογενής μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, που ξεκινάω σήμερα το βράδυ, ήρθε ο άρρωστος. Ναι, δεν είναι για τα περιστατικά μας, απλώς επειδή είπατε ορμονική θεραπεία και καρδιαγγειακή νόσος. Ναι. Συνήθως... Εγώ πήρα αυτό που έλεγε ο κύριος Χατζηχρήστου, ναι, ότι γράφω συνταγούλα, ή μάλλον δεν γράφω τώρα, στον υπολογιστή κάνω ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Α, είσαστε στο νέο. Είσαστε στο ΝΕΟΠΗ. Το νοσοκομείο μου είναι στο ΝΕΟΠΗ, κύριε Χατζηχρήστου. Νόμιζα για το ιδιωτικό ιατρείο. Στο ιδιωτικό ιατρείο πάλι έχω το δικαίωμα να συνταγογραφώ στο ΝΕΟΠΗ, απλά και μόνο βάζω διαφορετική σφραγίδα. Αυτό είναι που έχει και τον ΑΦΜΗ επάνω. Ενώ στο νοσοκομείο δεν έχει τον ΑΦΜΗ και έχει όλα τα υπόλοιπα. Και είμαι πλήρως νόμιμος. Γιατί ποιο είναι? Δεν είμαι συμβεβλημένος με το ΝΕΟΠΗ όμως, αν θέλετε, κύριε Χατζηχρήστου. Έχω υποβάλει τη δήλωση ότι συμμετέχω στις διαδικασίες του ΕΟΠΗ. Δεν είμαι συμβεβλημένος, δεν πληρώνομαι με το κομμάτι από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή τι άλλο θέλω. Δεν θα σας έρθω στο ασθενής, μην με ψήνετε. Ναι, ναι. Εντάξει, απλώς... άρα λοιπόν, γράφω συνταγή απόψε. Ναι. Και αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου, ενημερώνω τον άρρωστο και το γιο του για να μην έρθει αύριο με τα μάτια γουρλωμένα και έχοντας κατεβάσει από το διαδίκτυο, ως οφείλω να ενημερώσω για τις παρενέργειες του φαρμάκου. Ναι, εγώ θεώρησα απριόρι ότι κανένας δεν θα μου απαντήσει ότι η συνταγογραφή σε αυτόν τον άρρωστο κατευθείαν είναι στρογόνα. Στρογόνα δεν νομίζω. Δεν νομίζω πως ξέρει κανένας μας. Δεν νομίζω πως ξέρει κανένας μας, πέρα από τους προσιλωμένους στο φαύλο παρελθόν ανθρώπους, ότι υπήρχε το χονβάν. Δεν νομίζω καν ότι κυκλοφορεί το χονβάν αυτή τη στιγμή, σαν σκεύασμα. Δηλαδή, η καρδιαγγειακή νόσος από τον ανδρογονικό αποκλεισμό που κάνουμε μέχρι τώρα, είτε μονοθεραπεία είτε maximal αποκλεισμό, θα το συζητάγατε με τον άρρωστο, ώστε έχει καρδιαγγειακές παρενέργειες? Εγώ θα τον προειδοποιούσα ότι, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος η θεραπεία την οποία θα σου αρχίσω. Μονόδρομος, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έχω μεταστατική νόσο, συμπτωματική. Άρα πρέπει να αρχίσω κάτι. Για το άλλο σενάριο είπαμε, παίζει και η ιστορία της παρακολούθησης ή της καθυστερημένης έναρξης, όπως θέλετε. Είναι η δεύτερη ερώτηση μετά. Για το πρώτο περιστατικό δεν το κουβεντιάζω καν ότι θα πρέπει να του αρχίσω ορμονικό χειρισμό. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσω ότι έχει και καρδιαγγειακή νόσο, πιστεύω ότι θα του πω ότι, κοίταξε να δεις, σκέφτομαι και την ιστορία των καρδιαγγειακών σου. Άρα σκέφτομαι, αν δεν παίρνεις, που είναι απίθανο να μην παίρνεις, κάποιο αντιεμοπιταλιακό, έστω ασπιρινούλα, να αρχίσεις να παίρνεις. Νομίζω πως αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και στην διαδικασία με την οποία σκεφτόμαστε. Παρακαλώ. Είναι γνωστός ο κίνδυνος καρδιαγγειακών, αλλά αμφιβάλλω κατά πόσο, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τη μελέτη, κατά πόσο βοηθάν τα αντιεμοπιταλιακά. Δύο πράγματα διαφορετικά. Το ένα, το πόσο γνωστό είναι, δεν ήταν καθόλου γνωστό. Μέχρι πέρυσι που ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη μελέτη από τη Σουηδία, που κάνανε την υποανάλυση σε αυτούς που δίνανε, ή μάλλον το ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Υπήρχε η διαμάχη πάντοτε που ο μοναδικός που έλεγε για τον κίνδυνο καρδιακής νόσου από τα LHRH ανάλογα ήταν ένας ακτινοθεραπευτής από την Αμερική, ο Νταμίκο, ο οποίος από τις μεγάλες κλινικές του δοκιμές είχε παρατηρήσει κάποια προβλήματα. Και ήταν ο μοναδικός ο οποίος έλεγε δεξιά και αριστερά αυτό το πράγμα. Μελέτη πραγματική δεν υπήρχε με σκοπό αυτό. Έρχεται η τεράστια σουηδική μελέτη, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι. Και η οποία απέδειξε, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, ότι όντως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανδρογονικό αποκλεισμό και έχουν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων. Πάει αυτό. Αυτό νομίζω πως το τεκμηριώνουμε. Το κατά πόσον η χρόνια χορήγηση αντιεμοπιταλιακών σε ανθρώπους με ιστορικό ή όχι καρδιαγγειακής νόσου προφυλάσσει από το ένα καινούριο επεισόδιο καρδιαγγειακού επεισοδίου, αυτό είναι νομίζω μια άλλη ιστορία διεθνώς,
Και, αλλά είναι το μοναδικό πράγμα που και οι καρδιολόγοι, καημένοι από την άλλη μεριά, έχουν στα χέρια τους για να πούνε ότι κάνετε κάτι, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως εδώ, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, αν δεν έχετε τίποτα άλλο όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε για απόψε, για να μην κουραστείτε άλλο και να είμαστε λίγο φρέσκοι αύριο το πρωί στις 9, χωρίς ακαδημαϊκό τέταρτο όμως αύριο, κύριε Χατζηχρήστου, θα μου επιτρέψετε αυτό το πράγμα. 9 η ώρα ότι ξεκινάμε. Εγώ θα είμαι εδώ. Έτσι, με όσους θα είναι εδώ, θα ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία για τον πολύ απλό λόγο ότι αν το πάμε πίσω και πίσω και πίσω, πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και σήμερα. Εντάξει, επομένως, 9 η ώρα αρχίζουμε. Δεν ήταν προβλήματα, ήταν επιλογή των μαθητών. Μάλιστα, όπως το πείτε. The book.